το ότι βρίσκεται πλέον η πλατφόρμα, το γεωτρύπανο στον Ονυσίφορο, εκεί που θα χτυπήσει. Οι ενεργειακοί σχεδιασμοί της Λευκωσίας πηγαίνουν με βάση το πρόγραμμα, δεν αλλάζει οτιδήποτε και έχει ρίξει άγκυρα εκεί. Ωστόσο είναι ενώπιό μας και οι τουρκικές προκλήσεις. Φραστικά είδαμε πώς επιχειρεί να ψηλώσει και να διατηρήσει τους τόνους σε Αθήνα και Λευκωσία, ο Τσαβούσογλου, το Υπουργείο Εξωτερικών. Και θέλουμε να δούμε τι έχουμε μπροστά μας και μέχρι πού αλήθεια μπορεί να το τραβήξει η Τουρκία. Είναι μαζί μας η κυρία Αρετή Δημοσθένους, κοινωνολόγος και γνώσης το τι συμβαίνει στην περιοχή. Ισλαμολόγος. Με τη ιδιότητα και τη Ισλαμολόγου. Ο κανονολόγος ασχολείται με νομικά θέματα, το θρησκείο. Μας ενδιαφέρει γενικά και ειδικά, γιατί η Τουρκία είναι σε όλα μέσα, έτσι. Όντως, είναι λοιπόν, σε όλα μέσα. Για πείτε μας, τι εκτιμάτε εσείς ότι θα κάνει η Τουρκία και μέχρι πού μπορεί να τραβήξει το σχοινί? Κοιτάξτε, θα ήθελα να αρχίσω πριν αναφερθώ σε αυτό το πολύ εύστοχο ερώτημα σας, σε αυτό που λέει η Αγία Γραφή και είναι η Διαθήκη και είναι η καθοριστική πρόταση που καθορίζει τις διεθνείς σχέσεις. Λέει στο Ματθαίον Ευαγγέλιο στο κεφάλαιο 10, στίχος 16, «Ιδού αποστέλλω ημάς ως πρόβατα εν μέσω λύκων». Λέει στους μαθητές του Χριστός, σας στέλνω σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα έθνη και θα είστε σαν πρόβατα μεταξύ των λύκων, δηλαδή θα κινδυνέψετε. Και μετά λέει, γίνεστε ούν φρόνιμοι όσοι όφης και ακέραιοι όσοι περιστερέ. Και αυτό είναι η καθοριστική γραμμή των διεθνών σχέσεων. Γίνεστε ούν φρόνιμοι όσοι όφης, να είσαστε φρόνιμοι σαν τον όφη, την έχιδνα. Και ακέραιοι όσοι περιστερέ. Και τόσο σωστή όπως το περιστέρι. Τώρα τι κάνει όφης η έχιδνα? Η έχιδνα είναι πολύ σοφή, δεν τσιμπά κανέναν, εκτός αν την πατήσει. Και βέβαια τρώει τα ποντίκια και όλα τα ζώα, κρατά το ισοζύγιο της φύσης. Αλλά αν την πατήσεις, τότε αμέσως σε δαγκώνει και δυστυχώς πεθαίνει ο άνθρωπος ή το ζώο. Είναι λοιπόν ένα ακέραιο, ένα φρόνιμο ζώο η όφης, η έχιδνα. Και η περιστερά, η οποία έρχεται σε σύγκριση στο συγκεκριμένο με την οφή, είναι με την έχιδνα, είναι ένα πουλί το οποίο είναι πουλί της ειρήνης και εγώ το αγαπώ πάρα πολύ και όπου πάμε σε τουριστικά θέρετρα το ρίχνουμε σπόρους και εδώ στην Κύπρο. Όμως όταν αγόρασα μερικά και τα έβαλα σε ένα κλουβί και έκανα ένα μεγάλο κλουβί σε σπιτάκι, έκαναν χαμηλές πτήσεις, μαλώναν, ήταν άγρια. Και στο τέλος μου είπε κάποιος συνάδελφος από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, μα εμείς όταν κάνουμε προεκλογική εκστρατεία τα βάζουμε πά στην κάρτα μας γιατί είναι το πουλί της αντιπαράθεσης. Αν κάνεις κάτι, σου δίνει κανονικά στο κεφάλι. Και αυτό το πουλί επέλεξε ο Χριστός για να πει τι καθορίζει τις διεθνείς σχέσεις. Το οποίο είναι πουλί της ειρήνης. Φρόνιμοι όσοι περιστερέ και φρόνιμοι όσοι όφης και ακέραιοι όσοι περιστερέ. Δηλαδή, εμείς τώρα στην Κύπρο θα έπρεπε να κάνουμε μια πολιτική και την κάνουμε νομίζω, η οποία είναι μια φρόνιμη πολιτική, όπως η έχιδνα, αλλά και ακέραιοι και φρόνιμοι, όπως το περιστέρι. Είναι οι ίδιοι όροι, δεν πειράζει που τους εναλλάσσει. Εμείς το κάνουμε, η Τουρκία όμως. Το κάνουμε. Η Τουρκία τώρα λοιπόν, είμαστε εν μέσω λύκων, εννοεί ότι όλοι θέλουν να μας να πάρουν τους υδρογονάνθρακές μας, όχι μόνο η Τουρκία και οι μεγάλες δυνάμεις. Και πρέπει να τα καταφέρουμε, να είμαστε δίκαιοι πάλι και ακέραιοι. Έτσι ώστε, ακριβώς, ευχαριστώ, να κρατήσουμε ισορροπία και εμείς δεν μπορούμε να χτυπήσουμε και να δαγκώσουμε γιατί είμαστε φιλιρινιστές, επαναπροσεγγιστές. Το δίκαιο όμως ανήκει σε εμάς. Χρειαζόμαστε και μια καλή άμυνα. Χρειαζόμαστε όμως και τις διεθνείς σχέσεις οι οποίες μπορούν να μας προστατεύσουν. Ένα think tank, μια δεξαμενή σκέψη από πανεπιστημιακούς η οποία εδρεύει στην Αμερική ή στη Μόσχα ή στο Πεκίνο και να είναι πανεπιστημιακοί από όλο τον κόσμο οι οποίοι να προσπαθήσουν να βοηθήσουν σε αυτές τις προσπάθειες που κάνουν οι διπλωμάτες μας
σε περίπτωση ανάγκης να καταλάβει ο κόσμος ότι πρέπει να μας βοηθήσει, διότι είμαστε αδύνατοι. Mm-hmm. Και βέβαια μια εταιρεία μεσογειακή υδρογων ανθράκων που να ήταν και η Τουρκία μέσα, αφού δεν καταφέραμε και δεν μπορέσαμε να την κάνουμε, διότι η Τουρκία δεν μας αναγνωρίζει, αλλά και εμείς ως τώρα σιγά σιγά, ίσως να γίνει στο μέλλον, μια μεγάλη εταιρεία υδρογων ανθράκων, που να μπουν όλα από κάτω και να υποχρεωθεί η Τουρκία να σεβαστεί τα διεθνή δικαιώματα της ΑΟΣ μας. Σε αυτό το απειλητικό ύφος, μέχρι πού μπορεί να το τραβήξει? Την είδαμε, εντάξει, τώρα προσπαθούμε και εμείς να δούμε τι συμβαίνει στην η πλατφόρμα, εκεί που βρίσκεται πλέον, στον Ονυσίφορο. Γενικά υπάρχει αυτό το αεροπλανοφόρο, το George Bush. Υπάρχουν δύο φρεγάτες από πλευρά της Γαλλίας. Υπάρχει μια ομπρέλα προστασίας, είναι το Ισραήλ από την άλλη. Αντιλαμβανόμαστε όλοι το τι συμβαίνει στην περιοχή, γιατί έχουμε και την Τουρκία να κάνει ασκήσεις με πραγματικά πειρά. Και αυτό χαρακτηρίζω πρόκληση. Μέχρι πού μπορεί να το τραβήξει, μπορεί να κάνει ή να δημιουργήσει ένα θερμό επεισόδιο? Δεν φοβόμαστε να τα λέμε, γιατί τα έχουμε πει από τις δικές μου ταπεινές γνώσεις, κυρία Ιωάννου. Ναι. Όταν τα λέμε δεν το κάνουν. Ναι. Δηλαδή θα δούμε σε πολλούς πολέμους, οι εισβολές, οι συγκρούσεις που άρχισαν σε διάφορες χώρες, όταν ο εχθρός το λέει ότι θα το κάνει, συνήθως δεν το κάνει, επιλέγει κάποια άλλη στιγμή να το κάνει. Άρα αφού έχουν μπει ότι θα κάνουν κάτι, φαίνεται ότι τώρα δεν πρέπει να το κάνουν εξάλλου, γιατί και η Τουρκία πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα με αυτή την αρχή της Καινής Διαθήκης, φρόνιμη ουσιώθης και κυρίως υπεριστέρε, γιατί αν δεν το κάνει, θα έχει και αυτή κυρώσεις και ίσως οι κυρώσεις οικονομικές να μην πτωούν την Ρωσία, για παράδειγμα, στην Ουκρανία ή την Αμερική, κυρώσεις που τυχόν η Ρωσία επιβάλλει λόγω της Συρίας. Γίνονται πολλά πράγματα που τα ξέρουμε και πολλά που δεν τα ξέρουμε. Την Τουρκία όμως την ενοχλούν πολύ οι κυρώσεις οικονομικές, γιατί η Τουρκία βασίζεται πολύ στον τουρισμό και στο εμπόριο. Άρα δεν την παίρνει. Οπότε οικονομικά να θα το σκεφτεί. Δεν ξέρουμε ακριβώς αν την παίρνει όχι, γιατί είναι απροσδόκητες οι ενέργειες. Βλέπετε και τι είπαν στην Ελβετία. Είστε ανόητοι, είπαν. Αυτό δεν το περιμέναμε. Περιμέναμε ίσως κάτι άλλο. Μας είπαν ανόητος. Μηδέν εγγύσεις και μηδέν παραμονή κατοχικού στρατού. Βέβαια, είναι μια ανοησία γι' αυτό ότι δεν τους θέλουμε και δεν τα θέλουμε. Οι υδρογονάνθρακες και οι πηγές ενέργειας είναι ένα αγκάθι ανά το διεθνές. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο εδώ στη Μεσόγειο. Όπου υπάρχουν υδρογονάνθρακες οι οποίοι είναι εύκολο να είναι εκμεταλλεύσιμοι, υπάρχει σύγκρουση και αντιπαράθεση. Συμφέροντα. Εκτός πια αν είναι μια χώρα πολύ δυνατή στρατιωτικά όπως το Ισραήλ, που δεν μπορεί κάποιος να πάει να τολμήσει να αμφισβητήσει την ΑΟΣ της και να κάνει κάτι. Προσωπικά είμαι πολύ υπέρ της ειρήνης και αγαπώ πολύ την ειρήνη. Εμείς βέβαια λένε ότι όταν είμαστε σε συνθήκες ειρήνης και θέλουμε ειρήνη, θα πρέπει να ετοιμαζόμαστε και για το άλλο που είναι απέναντί μας και είναι εντελώς αντίθετο, έτσι. Ναι, το άλλο πάντα είναι ο πόλεμος. Ο πόλεμο. Πάντα ναι. Ο πόλεμος και η ειρήνη είναι στο ίδιο επίπεδο. Δεν σκορπίζουμε όμως τον πανικό, γιατί πάντα υπάρχει ελπίδα και ως τώρα στην ιστορία έχουμε βοηθηθεί. Αν το δούμε ότι το 1974 έχουμε βοηθηθεί και οικονομικά και στρατιωτικά, αλλά και ηθικά για να γίνουμε πιο σοφοί όπως τότε. Το 1974 δεν είχαμε καθόλου άμυνα, όλα είχαν καταστραφεί και δεν μας πιάσαν όλους. Θα μπορούσαν να μας πιάνουν όλους. Γι' αυτό λέω ότι έχουμε ελπίδα, δεν είναι όλα μαύρα. Βέβαια θα πει κάποιος μα τι λες τώρα, πιάσαν τη μισή μας Κύπρο. Ναι, αλλά μπορούσε να γίνει κάτι πολύ χειρότερο. Εμείς δεν ήμασταν ούτε στο ΝΑΤΟ, ούτε πουθενά. Ήμασταν στο κίνημα των αδεσμεύτων. Άρα χρειάζεται ψυχραιμία, αλλά επιμένω ότι η Καινή Διαθήκη δίνει μια λύση. Να δούμε πώς λειτουργεί το ζωικό βασίλειο, πόσο φρόνημα και ακέραια είναι τα ζώα, αλλά όταν τους κάνεις κάτι, αντιδρούν και δαγκώνουν και φοβάται ακόμα και ένας δυνατός, πιο δυνατός εχθρός. Βλέποντας και τις δηλώσεις που έγιναν μετά το Κραν Μοντανά, αλλά και το παρασκήνιο με την επιμονή, την αδιάλαχτη στάση της Τουρκίας, που ήταν σε ανοιχτή γραμμή ο κ. Τσαβούσογλου με τον κ. Ερντογάν, αφού ό,τι είπε ο κ. Τσαβούσογλου στο Κραν Μοντανά τα επανέλαβε από το Αμβούργο ο κ. Ερντογάν, μιλούν για ένα σχέδιο B-C. Τώρα, με όλα αυτά τα ανοιχτά θέματα που έχει η Τουρκία
και εντός αλλά και στην περιοχή της μπορεί να βάλει σε λειτουργία και ένα σχέδιο BC που όλοι γνωρίζουμε τι είναι, η προσάρτηση το ένα ή να επιχειρήσουν αν τα καταφέρουν που δεν φαίνεται να είναι εφικτό, να αναβαθμίσουν το ψευδοκράτος, αυτό το ομόρφωμα που έχουμε απέναντί μας. Σε ένα σχέδιο B είναι αυτά που είπατε, αλλά σε ένα σχέδιο C είναι και οι μεγάλοι συνασπισμοί στους οποίους ανήκει η Τουρκία και μπορούν να έχουν διπλωματική πολιτική επιτυχημένη ανά το διεθνές. Είναι ο συνασπισμός της πάνω στη Μαύρη Θάλασσα. Είναι το Islamic Conference, το Ισλαμικό Συμβούλιο, στο οποίο ανήκουν όλες οι Ισλαμικές χώρες. Και ενώ ξεκίνησε ως θρησκευτικό συμβούλιο, σύνδεσμος, όχι μόνο συμβούλιο, συμμετέχουν και διπλωμάτες και κάνει και πολιτική. Σε ένα σχέδιο C είναι και μια μεγαλύτερη αμυντική θωράκιση κάποιων χωρών, τις οποίες η κυβέρνηση της Τουρκίας ενδεχομένως θεωρεί ως συμμάχους, όπως είδαμε με την Αλβανία, τι γίνεται. Θα κάνει αεροδρόμιο η Τουρκία εκεί, οπότε θα προσπαθήσει και προσπαθεί να πάρει με το μέρος της τους μουσουλμάνους της Αλβανίας κλπ. Είναι πολλά πράγματα, γι' αυτό μίλησα για ένα think tank πανεπιστημιακών που θα εδρεύει στο εξωτερικό και δεν θα αποτελείται από κομματικούς, ούτως ώστε να κάνουν διάχυση πληροφοριών, διαφήμιση της δικής μας πολιτικής, αλλά και γνωστοποίηση όλων αυτών. Σωστή αξιολόγηση και φήμιση. Σωστή αξιολόγηση, ευχαριστώ. Και πάντα είναι ανοιχτό το θέμα μιας μεγάλης εταιρείας υδρογόνων ανθράκων στην οποία να προσκληθεί η Τουρκία να συμμετάσχει και δεν θα συμμετέχει διότι δεν μας αναγνωρίζει, άρα θα τοποθετηθεί πάλι σε ένα διέξοδο από μόνη της. Εμείς τονίζω θέλουμε την ειρήνη και είμαστε δίκαιοι γιατί όταν θα βγουν οι υδρογόνων ανθράκες, εκτός που οι εταιρείες θα πάρουν τα δικά τους λόγω των εξόδων που κάναν τα τεράστια έξοδα, ασφαλώς θα πάρουν και οι Τουρκοκύπροι. Άρα εμείς δεν θέλουμε να χτυπήσουμε κανέναν. Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω αυτό το μετά τη λύση, γιατί για να είμαστε, είμαστε φρόνιμοι σαν την έχουμε και ακέραιοι σαν το Περιστέρι ή ακόμα και το αντίστροφο, πρέπει να δούμε πόσο μια λύση είναι αποδεκτή. Γιατί αν δεν είναι αποδεκτή, τότε